Βρισκόμαστε εδώ, στο κέντρο της Αθήνας σήμερα, στο περίπτερο του ΔΕΤΟΚ, όπου όσοι θα τρέξουν αύριο στις διαδρομές των 5 και των 10 χιλιόμετρων, έρχονται για να παραλάβουν μεταξύ άλλων και από εδώ την τσάντα, όπου μέσα έχει την μπλούζα συμμετοχής, τον αριθμό και ένα σωρό πράγματα τα οποία θα χρειαστούν αύριο για τον αγώνα στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας, υπέρ του κέντρου υποδοχής των αστέγων του Δήμου Αθηναίων. Πήρατε αριθμό συμμετοχής? Βέβαια, πήρα αριθμό συμμετοχής. Αλίμονο κι αν δεν τρέξουμε. Εσύ, Κατερινάκη? Εγώ είπαμε, θα τρέξω με την κάμερα και το μικρόφωνο. Ναι, όλοι τρέχουμε. Τώρα τι να πούμε για το Talk Marathon. Είναι η τέταρτη χρονιά φέτος. Ξεκινήσαμε έτσι από την αγάπη που είχαμε στον αθλητισμό γενικά και στο κίνημα αυτών που τρέχουνε, αλλά έγινε και ένας πολύ ωραίος χριστουγεννιάτικος έτσι θεσμός, να το πω, ραντεβού στο κέντρο της πόλης, αυτό το καταπληκτικό σημείο της διαδρομής, το οποίο δεν τρέχεις απλά, αλλά έχεις έτσι μια τρομερή ανάταση. Οπότε είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που το κάνουμε αυτό, το ραντεβού μας, κάθε Δεκέμβρη. Ελπίζω αύριο να είναι όλα πολύ ωραία από τον καιρό. Ο καιρός σήμερα είναι πολύ καλός, είναι και αύριο έτσι. Να τρέξουμε με χαρά. Από τις συμμετοχές τι προγνωστικά έχουμε? Έχουμε πολύ περισσότερες από πέρσι. Κάθε χρόνο έχουμε περισσότερες συμμετοχές και αυτό είναι το πολύ ενδιαφέρον και το σημαντικό. Γιατί το κάνουμε καλά. Το κάνουμε δηλαδή και με κέφι και με χαρά και στη συνεργασία που έχουμε με το Δήμο της Αθήνας και μας βοηθάνε στο να γίνει με τρόπο που να μην κουράζει κανέναν, τους κατοίκους, αυτούς που τρέχουν. Και τα έσοδα πάνε και σε ένα καλό σκοπό. Βοηθάμε το Δήμο στο κομμάτι των αστέγων και όσων έχουν ανάγκη. Οπότε, δύο καλά. Εμείς τρέχουμε, ανεβαίνουν οι αδρεναλίνες, χαιρόμαστε και έχουμε τα έσοδα τα οποία πάνε για ανθρώπους οι οποίοι πρέπει και αυτοί να βρουν τη χαρά που έχουμε εμείς. Ως The Talk, τι μας κινητοποιεί να τρέχουμε για τέταρτη φορά φέτος, Ρέγκινα μας έρθει. Μας κινητοποιεί η διάθεση να προσφέρουμε. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Και είναι τόσο ωραίο όλο αυτό σε μια πολύ όμορφη διαδρομή. Πράγματι, όπως είπε και η Έλλη, φαντάζομαι, όλοι μαζί. Και εμείς δίνουμε την ευκαιρία πρακτικά να καλέσουμε τον κόσμο να είναι μαζί μας για να περάσουμε ένα όμορφο πρωινό. 5 και 10 χιλιόμετρα γύρω από την Ακρόπολη. Τα 10 χιλιόμετρα είναι ουσιαστικά η ίδια διαδρομή, ίδιος γύρος δύο φορές. Από τις πιο ωραίες διαδρομές, το λένε και οι δρομείς που συμμετείχαν και τα προηγούμενα χρόνια. Είναι μέσα στην αρχαία Αθήνα. Η ιστορικότητα όλης της διαδρομής έχει πολύ ιδιαίτερο ενδιαφέρον και συνεχίζουμε σε αυτό το σημείο. Έτοιμη για αύριο, το έχω ξανακάνει. Πάρα πολύ ωραία διαδρομή, δύσκολη βέβαια, αλλά θα τα καταφέρουμε. Είναι η πρώτη φορά που συμμετέχετε? Στο συγκεκριμένο, ναι. Πώς και πήρατε την απόφαση? Μ' αρέσει η διαδρομή. Τρέχουμε αύριο? Ναι, στα 10. Στα 10, συγχαρητήρια. Πώς και πήραμε την απόφαση? Γιατί είναι φιλανθρωπικό. Θα πάμε παρέα και κάτι χαλαρό για την Κυριακή. Είμαστε μια ομάδα team, είμαστε περίπου στα 10 άτομα, νομίζω. Και θα τρέξουμε και στις δύο αγώνες, θα μοιραστούμε μισή από εδώ και μισή από εκεί. Τι είναι αυτό που σας κινητοποίησε να συμμετέχετε? Καταρχήν, μας αρέσει το τρέξιμο. Το σημείο είναι ένα πολύ ωραίο σημείο για να τρέξει κάποιος στα 10 χιλιόμετρα. Και θεωρώ ότι είναι και πολύ όμορφος για το λόγο που γίνεται. Να βοηθήσουμε λίγο ό,τι μπορούμε παραπάνω στο κομμάτι σε αυτή την κοινωνία που ζούμε. Καλό αγώνα σε όλους!